αιτία και για λόγου του αληθές, αν θέλετε να το δοκιμάσετε. Είναι θεϊκό. Επίσημος. Έλα λίγο να εξηγήσουμε ακριβώς. Είναι μια θεϊκή σοκολατόπιτα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ονομάζεται σοκολατόπιτα. Με ξέρει πολύ ζέστη. Εγώ δεν έχω φάει ούτε εστιατόριο τέτοιο σοκολατόπιτα. Όχι, όχι. Αυτή είναι σοκολατόπιτα. Είναι πιο νόστιμο, αυτό δεν μας πω. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή ακόμα και σε ζαχαροπλαστή, αν τη συγκρίνω, ναι, είναι πιο ωραία ακόμα και ζαχαροπλαστείο, από εστιατορίου, από επαγγελματία σεφ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να σου εξηγήσω τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, σε αυτή τη σοκολατόπιτα. Εκπληκτική. Άκουσε με. Αυτό που λες ισχύει, ναι, απλά δες τη θερμοκρασία περιβάλλοντος λίγο δίπλα μας. Έτσι, είναι πάρα πολύ ζεστά. Άμα την κάνεις το χειμώνα αυτή τη σοκολατόπιτα, θα είναι πιο σφιχτή. Δηλαδή θα μπορέσουμε να κόψουμε κομμάτι και να τη φάμε. Αλλά αυτό το πράγμα να το βάλετε στο στόμα δεν μπορώ να σε εξηγήσω. Αλλά εξαφανίστε. Κάνε μία έτσι και. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εξαφανίστε. Λοιπόν, για τη συνταγή μας χρειαζόμαστε όλα τα υλικά που είπαμε βέβαια. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε πρώτα χωρίζοντας τους 6 κρόκους από τα 6 ασπράδια. Είναι πολύ βασικό όταν κάνουμε μαρέγγες. Αυτό ισχύει και για το σουφλέ που θα κάνουμε σήμερα οι κυρίες. Λίγος κρόκος άμα πέσει στο ασπράδι δεν γίνεται η μαρέγκα. Δηλαδή άμα έσπαγε ένας κρόκος μέσα, δεν θα πω οκ, άστο. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Λίγο άμα πέσει εντάξει θα μας βγει, αλλά άμα πέσει αρκετό, δηλαδή ένας κρόκος εδώ μέσα, μας κάνει ζημιά. Δεν αφήνει τη μαρέγκα να φουσκώσει. Μάλιστα. Οπότε, παίρνω το ασπράδι, το ρίχνω στο μίξερ. 6 ασπράδια. 6 ασπράδια. Και παίρνω τη μισή περίπου ζάχαρη, έτσι τη μισή περίπου, και τη βάζω μέσα. Και βάζω τέρμα το μίξερ. Άσε το λίγο. Στο μηδέν. Τώρα. Τέρμα. Τέρμα, Φέι. Μην το βάσα. Όχι από την μεριά. Λοιπόν. Ζάχαρη και τα σπράδια. Τη μισή ζάχαρη. Μισή ζάχαρη και ασπράδια. Την άλλη μισή ζάχαρη την αφήνω εδώ μαζί με το πορτοκάλι. Λοιπόν. Παίρνω το βούτυρο και τη σοκολάτα που έδωσα στη συνταγή για τη βάση. Κουβερτούρα και βούτυρο. Και βούτυρο. Και τα ρίχνω σε ένα μπεν μαρί. Μπεν μαρί. Ουσιαστικά κάνεις γλάσο τώρα. Όχι. Ναι. Πες το και έτσι. Από κάτω έχω νερό που βράζει. Από πάνω βάζω ένα αλουμινένιο σκεύος. Μπορείτε να το κάνετε και στο φούρνο μικροκυμάτων. Και το βούτυρο μέσα. Λοιπόν, αυτό με το μπεν μαρί που κάνουμε. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί τελικά λιώνουμε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί και δεν τη λιώνουμε, ας πούμε, στο τηγάνι. Γιατί δεν πάρουν ένα τηγάνι και να λιώσει τη σοκολάτα στο τηγάνι. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ. Okay. Γιατί. Λοιπόν, το νερό όταν βράζει πόσους βαθμούς φτάνει. 100 βαθμούς. Σε 100 βαθμούς, όταν φτάσει σε 100 βαθμούς ακριβώς, δεν πάει 101. 100 μαξιμού είναι που φτάνει. Σε 100 βαθμούς το νερό αρχίζει να βράζει. Οπότε, εγώ, η μέγιστη θερμοκρασία που έχω εδώ κάτω είναι 100 βαθμοί. 105-110 βαθμούς η σοκολάτα καίγεται. Τι εννοείς? Άμα είναι παραπάνω από 100 βαθμούς. Γίνεται καραμέλιζε. Όχι, όχι. Κανονικά καίγεται. Καίγεται. Άμα το βάλω σε τηγάνι τη σοκολάτα και προσπαθήσω να τη λιώσω και ανάψω το μάτι, λίγο να μου ξεφύγει η θερμοκρασία, αυτό που θα γίνει να πιάσει τον πάτο και να μου καεί η σοκολάτα. Άρα στο τηγάνι πιάνει πιο πολύ. Πιάνει σίγουρα. Δεν υπάρχει. Ακόμα και εγώ να το κάνω θα μου πιάσει. Ή θα το βάλετε σε μπεν μαρί. Ή στο φούρνο μικροκυμάτων με προσοχή, έτσι. Λίγο προσοχή και ανακατεύουμε. Λοιπόν, ωραία. Μέχρι να λιώσει η κουβερτούρα μας με το βούτυρο, ναι, ενώ έχουμε βάλει 6 ασπράδια με την ζάχαρη τη μισή να χτυπηθούν για να γίνει μαρέγκα. Ναι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συνταγή της σοκολατόπιτας. Ωραία. Η οποία πραγματικά σας λέω είναι για μένα η πιο ωραία σοκολατόπιτα που έχω φάει στη ζωή μου. Ανακατέψαμε μαζί με την πούδρα αμυγδάλου που τη χτυπήσαμε τα αμύγδαλα μαζί με μία κουταλιά ζάχαρη στο μίξερ. Και έτσι όπως είναι το μείγμα το ρίχνουμε μέσα στη σοκολάτα με το βούτυρο που έχουμε λιώσει. Είχες μέσα καθόλου κονιάκ? Όχι, τίποτα άλλο. Είναι το ξύσμα που κάνει αυτό. Το ουσιαστικά γίνεται πορτοκαλάτο το θέμα μας. Λοιπόν, και ανακατεύω. Έχω ανακατέψει τα πάντα. Έχω βάλει όλα μου τα υλικά μέσα. Και αυτό που έχει μείνει μόνο είναι μαρέγκα. Ωραία. Και πάμε να θυμίσουμε λίγο για τη μαρέγκα. Η βάση πού είναι? Τώρα, δεν την κάνουμε. Τώρα αυτή θα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε μαρέγκα και το μείγμα σοκολάτα, βούτυρο, κρόκους, τα πάντα όλα. Την άλλη. Ψυχα, ξύσμα, πορτοκάλι. Αυτό. Λοιπόν, πάντα όταν προσθέτουμε μέσα σε ένα μείγμα ασπράδια που έχουμε κάνει μαρέγκα, κάνουμε το εξής. Μία κουταλιά. Παίρνουμε. Μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή θα βάλω 3-4 κουταλιές εδώ πέρα. Δηλαδή θα βάλω
το 1 τέταρτο από το μείγμα, να το πούμε έτσι. Και θα το θυσιάσω αυτό το μείγμα, φίλε μου. Θα το θυσιάσω. Γιατί θα ξεφουσκώσει. Θα ξεφουσκώσει ούτως άλλως. Απλά θέλω να αραιώσω λίγο το μείγμα για να μπορέσει να τραβήξει μετά όλη τη μαρέγκα και να γίνει πολύ αφράτο. Λοιπόν, ανάκατεψε καλά μέχρι που να διαλυθεί τελείως το ασπράδι. Πολύ ωραία. Και έτσι όπως είναι όλο το μείγμα τώρα, μου το ρίχνεις εδώ μέσα. Δεν θα το ρίξω έτσι αυτό. Θα πάρει και τη Μαρία. Μπράβο, ρε φίλε. Το έχεις μάθει το κόλπο τέλεια. Λοιπόν, με το που διαλυθεί, ρίχνουμε όλο το μείγμα στην υπόλοιπη μαρέγκα. Μια άλλα φέ. Εξήγη και πέρα, ναι, σοβαρό θέμα ζήτησα, δεν ξέρω τι. Στο καναπέ, τι λένε, λες τα κουτσοπολέγουν εμάς. Εσένα, κόλλητε, μάλλον. Κόλλητε, τι λες τόση ώρα. Νομίζω εσένα, κάτι για σένα λέω. Και, πέ, εξήγησε ακριβώς τι κάνεις εδώ πέρα για να καταλάβουμε όλοι. Ανακατεύω απαλά. Απαλά. Για να μην χάσουμε την υφή της μαρέγκας. Για να μην χάσουμε τον όγκο της μαρέγκας, αυτό ακριβώς. Παίρνω μία λαδόκολα. Πάω κάτω από τη βρύση, την πλένω καλά. Παίρνω ένα πυρεξάκι. Εγώ λέω να σταματήσω να κατέβω. Κι άλλο, κι άλλο. Να κατέψε μέχρι που να δεις τελείως να φύγει το ασπράδι. Έβρεξα καλά τη λαδόκολα για να μπορέσει να κάτσει ακριβώς πάνω στο σκεύος μου. Πέρα εδώ. Τι σκεύος, πυρήμαχο. Δεν έχει σημασία και τα ψάκινα έχετε στην ίδια. Λοιπόν, μην το φοβάσαι. Δεν το χαλάς. Δεν το χαλά πολύ. Γιατί άμα αρχίζω να χτυπάω μισή ώρα και τελικά εκεί πέρα είναι που θα χάσει τον όγκο. Και σε αυτό το σημείο πετάω έτσι όπως είναι μέσα. Πω, τι μυρωδιά δεν μπορώ να σα περιγράψω. Είναι αυτή η ωραία μυρωδιά που όταν βάζεις αυτή τη σκόνη και το γάλα και κάνεις μους στιγμής, καταλάβατε. Τέτοια μυρωδιά. Αυτή η μυρωδιά έχει. Το μείγμα μας είναι άγλυκο. Θα σας πω ότι σε αυτό το σημείο, άμα ξέρετε αυτό που έχει μείνει, άμα δοκιμάσετε, θα νομίζετε ότι δεν είναι πολύ γλυκό. Και δεν είναι πολύ γλυκό. Όπως σας είπα, έχω βάλει 100 γραμμάρια ζάχαρη. Σε περίπτωση που το θέλετε πιο γλυκό, θα βάλετε άλλα 50. Αλλά εμένα μου είναι εντάξει. Είναι έτσι, μια χαρά και έτσι. Λοιπόν, και τώρα πάμε την κλασική ερώτηση. Σε 180 βαθμούς, πόση ώρα περίπου υπολογίζεις να θέλει ψήσιμο. Συγγνώμη, αυτό είναι. Αυτό είναι. Άρα η βάση μου ουσιαστικά είναι η σοκολατόπιτα. Αυτό. Και από πάνω θα βάλεις. Τώρα θα ρίξουμε το γλάσο από πάνω. Θα σου δείξω. Έχω ετοιμάσει εδώ πέρα. Τι είναι, γάλα. Κρέμα γάλακτο, συγκανάζει έτσι όπως είχαμε πει ότι θα την κάνουμε. Πρώτα να λύσουμε αυτό το θέμα. Πόση ώρα λες να το βάλουμε στο φούρνο αυτό. Νομίζω ότι θέλει στους 180 έχει τα αυγά. 25-40. Παιδιά, θέλει πάρα πολύ λίγο. Εντάξει, θέλει 18 με 20 λεπτά. Και θα προλάβουν όμως οι τρόγοι και τα σπράδια. 18 με 20 λεπτά δεν θέλει παραπάνω, δεν έχει αλεύρι να χρειαστεί να ψηθεί. Ναι, αλλά έχει τα αυγά. Τα αυγά σε 18 με 20 λεπτά θα έχουν ψηθεί. Όταν θα βγάλουμε το μείγμα από το φούρνο θα είναι ακόμα λίγο ρευστό. Και μόλις τα αφήσουμε ένα τέταρτο θα έρθει και θα σφίξει. Έλα να πιάσει να δεις που είναι ψημένο. Εντάξει. Είναι ψημένο. Το βλέπεις. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο άφησα ένα για να το γυρίσεις εσύ. Να δούμε πώς το γυρνάμε τελικά. Και αυτό με τη ζάχαρη που λες δεν είναι σημαντικό. Αυτό με τη ζάχαρη βάλετε ακόμα 50. Είναι πολύ λίγο, δεν χρειάζεται. Μπορεί κάποιος να θέλει. Λοιπόν, να σου δείξω πώς το γυρνάμε. Θέλω να το κάνεις εσύ. Παίρνουμε ένα πιάτο, το βάζουμε ανάποδα και γυρνάμε όλο το μείγμα. Εντάξει, για πάμε. Μπράβο. Βγάλ το. Βγάζουμε και τη λαδόκολα. Και έχουμε δύο σοκολατόπιτες τώρα. Μία, δύο. Σε αυτό το σημείο έχουμε ζεστάνει τα 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και έχουμε τα 150 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα στην άκρη. Μάλιστα. Εγώ έχω βάλει τη διπλάσια ποσότητα γιατί θα ρίξουμε και στα δύο. Και έτσι όπως καίει, ζεματάει η κρέμα γάλακτος, τη ρίχνουμε μέσα στην σοκολάτα που έχουμε ψιλοκόψει. Για να κάνουμε την κανάς. Την κανάς. Ανακατεύεις. Τι λες Γιώργο. Τι λες. Συγγνώμη. Γιατί δεν ρίξαμε, λέει ο Γιώργος, τη σοκολάτα μέσα πολύ στην σωστό, κρέμα γάλακτος. Γιατί άμα ρίχναμε τη σοκολάτα στο καυτό τηγάνι, η σοκολάτα θα καθόταν κάτω-κάτω και θα καιγόταν. Εντάξει, πολύ βασικό, ποτέ δεν το κάνουμε. Είσαι ωραίος. Εντάξει, όχι εξωτερικά. Σωραίος. Τέλος. Αυτό ήταν. Περίμενε. Αυτό ήταν, φίλοι μου. Μόλις διαλυθεί η σοκολάτα, η γκανάζ είναι έτοιμη. Παίρνετε μια κουταλάρα. Και γίνεται. Η ωραιότερη σοκολατόπιτα που έχετε φτιάξει, η ωραιότερη σοκολατόπιτα που έχετε φάει. Αυτό κάνω, το λερώνω ρε φίλε. Διαβάζω ακόμα μία φορά τα υλικά. Βουτυράκι 170 γραμμάρια, 100 γραμμάρια ζάχαρη και μία κουταλιά μετά για τους ξηρούς καρπούς.
220 γραμμάρια. 25. 225 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 120 γραμμάρια αμύγδαλο, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 6 αυγά χωρισμένα, πρόκει και άσπρα, και για το ασπράδια, και για το γλάσο 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, που όπως είδατε την έβαλε καθή μέσα σε 150 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα. Αυτό. Απάνω σερβίρετε ό,τι έχετε σπίτι να ρίξετε. Άμα θέλετε να ρίξετε λίγο καριδάκι, μπορείτε να ρίξετε λίγο αμυγδαλάκι. Είναι εκπληκτική αυτή η σοκολάτα. Πιστική γίνεις μπορείτε να ρίξετε, αλλά δεν έχω άλλο. Θα πάμε και στην Κυλλήνη τη Δευτέρα τώρα, να βγάλουμε εκπομπές από εκεί, και είπαμε θα κάνουμε και θαλάσσια σπορ. Θα γίνει χαμός, Παναγία. Και εγώ συνεχίζω και τρώω σοκολατόπιτα. Αντικειμενικά, άμα το δοκιμάσετε σοκολατόπιτα, θα πάτε την πλάκη σας.